Η ανατροπή αυτού του πλαισίου απαιτεί την προσφυγή σε ένα ευρύ λαϊκό διεθνές κίνημα συμπαράστασης προς το ελληνικό αίτημα. Εμείς σήμερα εδώ δεν σας καταθέτουμε μια πρόταση εθνικής αναδίπλωσης, μια πρόταση αποκλεισμού και απομόνωσης της Ελλάδας. Το αντίθετο. Λέμε ότι με συγκροτημένο τρόπο, με εθνική ευθύνη, πρέπει να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία και να την φέρουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και κυρίως έχουμε την βαθιά πεποίθηση ότι για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα οφείλουμε να βρούμε συμμάχους σε αυτό το αίτημα και σε αυτή τη διεκδίκηση, προφανώς συνυπολογίζοντας και τη λαιλασία, την ανθρωπιστική κρίση στην οποία έχει βρεθεί η χώρα από αυτές τις απάνθρωπες εγκληματικές επιλογές της ύφεσης της εγκληματικής των μνημονίων, να βρούμε συμμάχους σε διεθνές επίπεδο ακόμα και μέσα στη Γερμανία. Αυτό εμείς το κάναμε άλλωστε πριν ξεσπάσει αυτή η τρομερή κρίση, πριν έρθει το μνημόνιο, το Μάιο του 2010, όταν η δική μας σύμμαχοι στη Γερμανία, μπορεί βεβαίως να μην έχουν τη δυνατότητα να διεκδικούν την κυβέρνηση, αλλά είναι μια σταθερή και αξιόπιστη φωνή ηθικής. Οι δυνάμεις της αριστεράς εκεί είναι αυτές που διακηρύττουν και μέσα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο την ανάγκη και το δίκιο το γερμανικό να επανορθώσει. Και με τη διαρκή παρουσία τους εδώ, στους ιστορικούς τόπους, όπου καταθέτουν όχι διπλωματικές κορώνες, αλλά επί της ουσίας τη συμβολή τους, τη συμπαράστασή τους σε αυτό το δίκαιο αίτημα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μόνο εάν προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί ένα ευρύ λαϊκό διεθνές κίνημα συμπαράστασης προς το ελληνικό αίτημα για τις επανορθώσεις, ανάλογο τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών, αλλά παρόμοιο με αυτό που αναπτύχθηκε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, μόνο τότε θα μπορέσουμε, μόνο αν έχουμε ερίσματα μέσα στην ίδια την κοινή γνώμη της Γερμανίας, να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι θα περιμένω βέβαια με αγωνία την επίσημη τοποθέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου, του εκπρόσωπου της κυβέρνησης. Όμως θα ήθελα να ακούσω και ποια είναι η άποψη, η θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό. Διότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός μόλις εξελέγει έκανε δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν να φέρει η κυβέρνησή του στη Βουλή προς ψήφιση την υπόθεση του κουκουλώματος της Siemens. Να αποσυρθεί δηλαδή το ελληνικό δημόσιο από τις απαιτήσεις του απέναντι σε μία γερμανική εταιρεία η οποία διεύθυρε με την παρουσία της στη χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες τα κόμματα εξουσίας, κυβερνήσεις προκειμένου να παίρνει έργα. Και το δεύτερο που έκανε ήταν να μεταβεί στο Βερολίνο να συναντήσει την κυρία Μέρκελ και φυσικά ούτε λόγος για θέμα διεκδικήσεων από τη δική μας πλευρά, αλλά να της πει το περιβόητο ουδής αναμάρτητος, διότι κάποτε είχε την άποψη ότι είναι εγκληματική αυτή η πολιτική του μνημονίου. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι προσωπικό, μην το πάρετε προσωπικά. Αλλά οφείλω να πω ότι με αυτά και με αυτά δεν μπορούμε να σας εμπιστευτούμε.
Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε δύο κόμματα που βρέθηκαν στην εξουσία από τη μεταπολίτευση και μετά και αδράνησαν, κολυσιέργησαν, δεν έβαλαν κανένα θέμα για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων, και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η απόφασή σας να ορίσετε ως άκρος απόρριτα τα έγγραφα αυτά είναι μία απόφαση που συνάδει με αυτό το μείζονο σημασία εθνικό θέμα. Σας ζητώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πρώτον, να προχωρήσετε στη σύσταση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων με βάση το άρθρο 44 του κανονισμού της Βουλής. Δεύτερον, να θέσετε εν γνώση των αρχηγών των κομμάτων της Βουλής, θα ήθελα να ζητήσω την εξαίρεση του φιλοναζιστικού κόμματος της Βουλής που σήμερα απουσιάζει, και είναι μεγάλη ντροπή για τη χώρα που βρίσκονται εδώ μέσα υπερασπιστές των Ναζί, αυτοί που μέχρι πρότινος μας έλεγαν ότι είναι τα παιδιά των ιτημένων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα αλλάξαν τροπάρι και μας λένε ότι είναι τα παιδιά των νικητών του εμφυλίου. Αλλά όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής οφείλουν να έχουν θέση σε αυτή τη διακομματική επιτροπή και να γνωρίζουν. Κυρίως όμως σας ζητώ ως ένδειξη αναγνώρισης στην ακάματη προσπάθεια του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Αποζημιώσεων να τους ενημερώσετε, να θέσετε εν γνώση τους τα έγγραφα αυτά. Τέλος, πιστεύω ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Πρέπει να οργανώσουμε τα επιχειρήματά μας, να οργανώσουμε την νομική μας υποστήριξη. Κυρίως όμως το θέμα πρέπει να τεθεί σε πολιτικό επίπεδο και διμερώς και στα ευρωπαϊκά όργανα, μη εξαιρουμένου του Συμβουλίου Κορυφής, όπου πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση που σέβεται τις θυσίες και τους αγώνες του ελληνικού λαού θα έπρεπε εδώ και καιρό να είχε θέση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεσμευόμαστε, ανεξάρτητα από τις επιλογές σας, να θέσουμε αυτά τα ζητήματα, να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης, ανεξάρτητα από το αν ο κύριος Σόιμπλε μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Διότι μπορεί κάποιοι να λένε ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές ή οι ισχυροί, αλλά την ιστορία τη γράφουν και οι αγώνες των λαών. Και μπροστά μας έχουμε τη ζωντανή ιστορία, τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης. Αποτούμε φόρο τιμή σε αυτούς, αλλά κυρίως προς όφελος των επόμενων γενεών είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε με γοργά βήματα στη διεκδίκηση του δίκαιου.